Χαιρόμαστε πολύ για αυτήν την επικοινωνία και θα ταξιδέψουμε μαζί σας μέχρι εκεί στην χειμωνιάτικη Ουαλία. Εμείς ακόμα στην Ελλάδα είμαστε μεταξύ φθινοπόρου, καλοκαιριού και χειμώνα. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς είναι ο καιρός ή πού θα καταλήξει, γιατί κάθε εβδομάδα αλλάζει. Αλλά εκεί μάλλον είναι ίσως λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Και όλο το καλοκαίρι μας έλεγε. Τι είδατε? Δεν είδαμε ακόμα καλοκαίρι. Δεν είδατε? Όχι. Δεν έχει κάνει καλοκαίρι ακόμα. Εμείς πάλι το καλοκαίρι για περίπου 45 μέρες δεν βλέπαμε το θερμόμετρο να πέφτει κάτω από τους 40. Αυτό και ήταν καλοκαίρι φέτος. Μια παρατεταμένη περίοδος ψησίματος. Νομίζω τώρα είμαστε καλά ψημένοι όλοι και μπορούμε να συνεχίσουμε δυναμικά. Να μπούμε στο ψυγείο ίσως. Πώς πάει... Να μιλήσουμε, αγαπητή Σοφία και Λυκούργο, σήμερα για ένα φίλο του Χριστού, όπως είπετε προηγουμένως, Λυκούργο, πολύ σωστά. Τους φίλους του Χριστού, του Θεού, τους Αγίους. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για ένα μεγάλο φίλο του Χριστού, Κέλτη Άγιο, εκ της Νότιας Ουαλίας. Θα μιλήσουμε για τον Άγιο Κάντοκ, που η μνήμη του είναι στις 24 Φλεβρουαρίου και στις 25 Σεπτεμβρίου. Πράγμα που σημαίνει ότι πριν από λίγες μέρες, δύο φορές το χρόνο. Πριν από λίγες μέρες λοιπόν είχαμε τη μνήμη αυτού του Αγίου, τον οποίο οι περισσότεροι δεν τον ξέρουμε, φαντάζομαι δεν τον πανηγυρίσαμε, αλλά είναι καλή ευκαιρία να τον μάθουμε και να τον ξέρουμε. Ναι, ναι, έγινε στον Οροπό η πανηγυρίση του. Όπως συνήθως γίνεται για τους Κέλτες Αγίους, εκεί στο ησυχαστήριο. Για τους Αγίους και που υπάρχει και η εκκλησία τους εκεί. Αλλά θα ξεκινήσω λέγοντας, Να πω γιατί γιορτάζεται δύο φορές ο Άγιος αυτός. Mm-hmm. Ο Άγιος μας Κάντοκ μαρτύρησε στις 22 Φλεβρουαρίου του 577 σε ηλικία 80 ετών και τάφη δύο μέρες μετά στις 24 Φλεβρουαρίου χωρίς εξόδιο ακολουθία, μαζί με όλους τους μοναχούς που είχαν μαρτυρήσει λόγω της εισβολής των Σαξόνων στην Νότια Ουαλία. 6 μήνες μετά, το λείψανό του για το μήνα Σεπτέμβριο μεταφέρθηκε με πορεία αρκετών ημερών στη μονή του, Χλαγκάφαν. Εκεί τότε έγινε η εξόδιος ακολουθία του Αγίου και τάθη για δεύτερη φορά και στις 25 Σεπτεμβρίου. Αυτό είναι που εγιορτάσαμε στον Οροπό τώρα, τις 25 Σεπτεμβρίου. Όταν ετάθη τη δεύτερη φορά, έγινε η ταφή του με παρουσία χιλιάδων πιστών. Ήταν πάρα πολύ αγαπητός και εκατοντάδων ιερέων και μοναχών. Ο ίδιος είχε 2.000 μοναχούς, όπως θα πούμε παρακάτω, στη μονή του Κλαγκάφαν. Αυτή τη δεύτερη ταφή του τη μνήμη εορτάζουμε το Σεπτέμβριο και αυτήν εορτάσαμε στο Μίλεση του Οροπού. Όμως, ξεκινώντας να μιλήσουμε για το μεγάλο Άγιο της Κελτικής Εκκλησίας, τον Άγιο Κάντοκ, το Θαυματουργό, θα πρέπει να πω στους ακροατές ότι θα είναι λιγοστά τα λόγια που θα πω και φτωχά σε σύγκριση με όλα όσα θα μπορούσαμε να αφηγηθούμε γύρω από τον αγιασμένο του βίο. Ο Άγιος Κάντοκ είναι ένας από τους αγαπημένους Αγίους της Ουαλίας και ένας από εκείνους που συνηθίζουμε να λέμε μεγάλους Αγίους. Είναι μαζί με τους σύγχρονους του Αγίους του 6ου αιώνα, τους Αγίους της Νότιας Ουαλίας πρώτα, τον Επίσκοπο Δουβρίκιο, τον πρώτον Αρχιεπίσκοπο όλης της Ουαλίας και προστάτη της Δαβίδη, τον Άγιο Ίχλη, τον Άγιο Τέιλο, τον Άγιο Πάταν της Κεντρικής Ουαλίας και εκείνους της Βόρειας Ουαλίας, τον Άγιο Μπάινο και τον Άγιο Δανίλ του Μπάγκορ, που εορτάσαμε στις 11 Σεπτεμβρίου, και ίδρυσαν τις τελευταίες τους μονές και κοιμήθηκαν εδώ, αυτοί οι δύο τελευταίοι Άγιοι που σας είπα, στην περιοχή από την οποία τώρα σας ομιλώ. Και ακόμα με τις γυναίκες της Βόρειας Ουαλίας, τις γνωστές μας, ήδη από άλλες εκπομπές, την Αγία Μελάγκεχ ή Μελαγγέλα και την Αγία Γουίνιφρεντ, είναι οι Άγιοι που είχαν μετά την κοίμησή τους συρροή εκατοντάδων προσκυνητών στις μονές τους και στους τάφους τους. Και έχουν ως σήμερα τις περισσότερες εκκλησίες αφιερωμένες στις μνήμη τους. Ο Άγιος Κάντοκ έχει γύρω στις 22 εκκλησίες αφιερωμένες στη μνήμη του και εκκλησίες έχει στη Βόρεια Γαλλία και στη Σκωτία. Ο Άγιος μας γεννήθηκε το 497 μεταξύ των πόλεων της Νότιας Ουαλίας, Κάρντιφ και Νιούπορτ, εκεί που ο πατέρας του βασιλιάς Κουίχλιου είχε τα αρχοντικό του. Για τους γονείς του, Κουίχλιου και Κουλάτης,
Κλαβδίας, ο μετέπειτα Αγίους της Κελτικής Εκκλησίας και πρώτου αγιοκαταταγμένου ζευγαριού, ο Κάντοκ ήταν το πρωτότοκο από τα άλλα τους 5 παιδιά. Απέκτησαν μετά από τον Άγιο Κάντοκ 4 αγόρια και ένα κορίτσι, την Παρθενομάρτυρα Μάχες. Έτσι την ημέρα της γεννήσεώς του πρωτότοκου γιού του και διαδόχου του στο στέμα, θέλοντας ο πατέρας του Κουίχλιου, που ακόμα ήταν στη γέννηση του Αγίου Ιδωλολάτρης, πρέπει να το πούμε για να κατανοηθούν αυτά που θα πω παρακάτω, θέλοντας να γιορτάσουν τη γέννηση του διαδόχου, έκλεψαν με τους στρατιώτες του μια αγελάδα η οποία ήταν η μοναδική πηγή διατροφής ενός ερημίτη του Τάθαν, Αθανασίου ελληνικά, που ασκήτευε κοντά στην πόλη Κάρουεντ. Πρέπει να πω, Λικούργο και Σοφία, εδώ ότι οι πόλεμοι και οι ληστείες τα χρόνια εκείνα που αναφερόμεθα δεν θεωρούνται ατιμωτικές πράξεις και αμαρτήματα από σήμερα, αλλά έντιμες και αξιοπρεπείς ασχολίες. Ήταν για λόγους επιβιώσεως ίσως. Ο ερημίτης Τάθαν, όταν έμαθε ότι έχασε την αγελάδα του και ότι την έκλεψαν, βγήκε να την ψάξει. Όταν πληροφορήθηκε ποιος του την είχε εκλέψει, πήγε στο παλάτι του βασιλιά να τη βρει. Μπήκε με θάρρος και γενναιότητα στην αυλή, παραμερίζοντας τους φρουρούς της πύλης. Κατόπιν γονάτισε, προσευχήθηκε και φώναξε την αγελάδα με το όνομά της. Εκείνη τότε βγήκε από τη γωνιά που την είχαν βάλει οι στρατιώτες και πήγε κοντά του. Άλλες πηγές όμως, που αποδεικνύονται πιο βάσιμες, αναφέρουν ότι όταν ο Τάθαν μπήκε στη βασιλική αυλή, βρήκε τους στρατιώτες να γλεντούν τη γέννηση του διαδόχου, έχοντας βάλει την αγελάδα τεμαχισμένη σε μια πινιάτα, σιδερένια ρωμαϊκή χύτρα, πάνω, που την είχαν κάτω από το έδαφος. Ο ερημίτης γονάτισε, προσευχήθηκε και ύστερα φώναξε την αγελάδα με το όνομά της. Και λένε ότι η αγελάδα τότε θαυματουργικά, γνωρίζοντας τη φωνή του και στα άκουσμα του ονόματός της, συναρμολογήθηκε και βγήκε από το έδαφος και πήγε κοντά του αναζητώντας τη στοργή του. Οι στρατιώτες λένε, οι ιστορικοί, όταν είδαν την αγελάδα, η γη και αυτιμελή δίπλα στα πόδια του ερημίτη τρόμαξαν πολύ. Άρχισαν δυνατές ομιλίες και επιφωνήματα και έκαναν τρομερό θόρυβο που έγινε από τους και έφτασε ο θόρυβος αυτός των ειδωλολατρών στρατιωτών στα αυτιά της λεχόνας βασίλισσας Κουλάτης, η οποία αμέσως ρώτησε να μάθει τα γεγονότα. Ζήτησε να δει τον ερημίτη Τάθαν. Μόλις εκείνος μπήκε στο παλάτι και η βασίλισσα αντίκρισε την άγια του μορφή και άκουσε τα φλογερά του λόγια, τον παρακάλεσε να ευλογήσει τον νεογέννητο και την ίδια. Επίσης του ζήτησε να συγχωρέσει τον σύζυγό της και τους στρατιώτες για την κλοπή της αγελάδας. Η Κουλάτης, η Κλαβδία, ήταν χριστιανή, όπως όλη η οικογένεια του πατέρα της, του βασιλιά Μπρέχαν. Είχε μάθει από τη μητέρα της και από τον πατέρα της και από τη μητέρα του πατέρα της, τη γιαγιά της Μαρκέλα, να σέβεται και να αγαπά τους ιερείς και τους ασκητές. Έπειτα φώναξε τον άντρα της και τον παρακάλεσε να ζητήσει συγγνώμη από τον ερημίτρη και να επιστρέψει την αγελάδα, όπως και έγινε. Οι γονείς του Αγίου Κάντοκ στη συνέχεια ζήτησαν να βαφτίσει το γιο τους. Την ημέρα της βαφτίσεως το όνομα που του δόθηκε ήταν Κάθμαελ, δηλαδή ο πρίγκιπας της μάχης, καθώς οι γονείς του ονειρευόταν το μικρό τους προγκυπόπουλο να γίνει ο γενναίος υπερασπιστής του βασιλείου όταν τον καλούσε η ανάγκη. Παρόλα όμως που του εδόθηκε αυτό το όνομα, συνήθισαν να τον φωνάζουν Κάντοκ. Κάντοκ, δηλαδή πολεμιστής ελληνικά πολέμων. Επίσης ζήτησαν από τον Άγιον Τάθαν, όταν έρθει ο καιρός να πάει σχολείο το πριγκυπόπουλο, να τον δεχτεί ως μαθητή στην ονομαστική ένδοξη σχολή του Κάραουεντ. Στην πόλη Κάραουεντ υπήρχε σχολή που οι Ρωμαίοι στρατιώτες από το στρατόπεδο του Καέρλιον είχαν ιδρύσει για τις οικογένειές τους που μένανε εκεί. Επίσης, ιδρύοντας την πόλη Κάραουετ, μία από τις 28 ονομαστές ρωμαϊκές πόλεις τους 4 πρώτους αιώνες μετά Χριστόν, είχαν ιδρύσει και μεγάλη εμπορική αγορά. Όταν ο μικρός Κάντοκ έφτασε σε ηλικία 7-8 ετών και γύρω στο 503, οι γονείς του τον πήγαν στη μονή σχολή του Αγίου Τάθαν. Σε αυτή την περιοχή και σύμφωνα
πάντοτε με την εκκλησιαστική παράδοση της επαρχίας αυτής, οι κάτοικοι της διαφύλαξαν κατά την πάροδο των αιώνων των χριστιανισμών, των οποίων παρέλαβαν από τους Αποστόλους που ήρθαν από τη Ρώμη και επίσης από τους Ρωμαίους στρατιώτες που όσοι από αυτούς ήταν χριστιανοί μετέδιδαν τον χριστιανισμό. Αλλά κυρίως διαφύλαξαν την εκκλησιαστική παράδοση την οποία είχαν πάρει από τον πρώτο επίσκοπο της Βρετανίας Αριστόβουλο και τη συνοδεία του. Εδώ βρισκόταν προφανώς η κυρία εμπορική ρωμαϊκή αγορά που όπως γράφει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, το συναξαριστή του, ο πρώτος επίσκοπος των Βρετανικών νήσων Αριστόβουλος, σειρόταν από τους ειδωλολάτρες, οι οποίοι τον χτυπούσαν άγρια όταν πήγαινε να κηρύξει τον Χριστό στις ρωμαϊκές αγορές της Βρετανίας. Καθώς ο κύριος τόπος της διαμονής του Αριστόβουλου και των άλλων πρώτων ιεραποστόλων βρισκόταν σε απόσταση μόλις λίγων χιλιομέτρων από την πόλη Κάραουεν. Το σχολείο Κάραουεν ήταν καλά οργανωμένο από τους Ρωμαίους, όπως γνωρίζουμε ότι γινόταν αυτή την εποχή, με ελληνορωμαϊκή παιδεία και ήταν από τα πρώτα που έγιναν στους Βρετανικούς νήσους. Εκτός από τη γνώση ο ιερεύς και δάσκαλος Τάθαν των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων, στη σχολή αυτή του Κάραουεν προσέθεσε τη διδασκαλία των ιερών γραμμάτων για όλους τους μαθητές και οργάνωσε ιερατική σχολή για να εκπαιδεύονται οι μέλλοντες ιερείς. Φαίνεται ότι αυτή ήταν η πρώτη ιερατική σχολή όχι μόνο της Ουαλίας, αλλά και ολοκλήρων των Βρετανικών νήσων, που αριθμούσε στα χρόνια που ήταν ο φοιτητής και ιεροσπουδαστής ο Άγιος Κάντοκ, 500 μαθητές. Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, αφότου ο Κάντοκ ήρθε στη σχολή, έγινε ένας από τους πιο αγαπητούς μαθητές του σχολάρχη και ηγουμένου Τάθαν. Η βαθιά του πίστη, η αγάπη του προς το Θεό και τους συμμαθητές του, ο σεβασμός προς τον δάσκαλο και ηγούμενο Τάθαν όθησαν τον τελευταίο να αγαπήσει πολύ τον Κάντοκ και να του δώσει την ευλογία να μένει στο κελί του μαζί του. Το πρώτο διακόνημα που του έδωσε ήταν να επιμελείται την καθαριότητα του κελιού του, να το σκουπίζει και να το τακτοποιεί. Το μικρό πριγκιπόπουλο, λένε οι βιογράφοι του, από μικρό φερόταν ως όριμος υποτακτικός. Στη Μονή Κάραουεντ, όπως και στο παλάτι, όταν επισκεπτόταν στις διακοπές του, όλοι τον αποκαλούσαν άντρα σοφό. Ο σπουδαστής Κάντοκ επίσης πήγαινε με τους άλλους συμμαθητές τους αγρούς των να μαζέψουν φρούτα, άγρια και βότανα. Αυτά ήταν και τα βασικά πράγματα για τη διατροφή τους. Όπως διηγείται αργότερα ο ίδιος τους μαθητές του, όταν ίδρυσε τη σχολή Μονή Κλανγκάφαν που θα πούμε παρακάτω, του άρεσε να προχωρεί συχνά μόνος του βαθιά στο δάσος απόμερα και να κάθεται στα βράχια και να ψέλνει ή να σιωπά και να ακούει το μελωδικό ψάλσιμο των πουλιών που υμνούσαν τον Δημιουργό και Κύριό μας. Εκεί στα βράχια διηγείται ο ίδιος αργότερα, συχνά έρχονταν στο μυαλό του ιστορίες που του διηγούνταν ο πατέρας του βασιλιάς Κουίχλιου και οι στρατιώτες για το άγριο κυνήγι, τις μάχες με τα γειτονικά βασίλεια για να υπερασπίσουν το δικό τους. Σκεπτόταν όταν θα γίνει βασιλιάς και πάρει το στέμα, καθώς ήταν το πρώτο αγόρι στην οικογένεια που θα βασιλεύσει και θα υπερασπίζεται την πατρίδα του, είχε σκεφτεί να γίνει Σοφία και Λυκούργο μοναχός ακόμα, ούτε είχε επιθυμήσει να γίνει ιερέας σε εκείνα τα φοιτητικά του χρόνια. Σκεπτόταν ότι εγώ πώς θα κυβερνήσω αυτή τη χώρα και τι πρέπει να κάνω. Ακόμα διηγείται στους μαθητές του ότι όπως περπατούσε στο δάσος συλλογιζόμενος τι θα κάνει όταν θα αναλάβει τα καθήκοντα στο βασίλειο να ηγείται, ερχόταν τα λόγια της γιαγιάς του, της προγιαγιάς του της Μαρκέλας και της μάνας του της Κλαβδίας, και θυμόνταν που τον κρατούσαν στα γόνατά τους και του μιλούσαν για το βασιλέα των βασιλείων.